Έχω υποβάλει από χθες την παρέτησή μου στην αναπληρώτρια υπουργό, την κυρία Κάγα, για το λόγο ότι η συνεργασία μου το τελευταίο διάστημα ήταν πάρα πολύ κακή, τόσο με τον επιάρχη τον κύριο Βογιατίδη, όσο και με τους αναπληρωτές μου που λειτουργούν κάτω από τις εντολές του κυρίου υπεάρχη και δεν δέχονται εντολές από μένα παρά μόνο από τον κύριο υπεάρχη. Παρατηρήθηκαν δυσλειτουργίες στο νοσοκομείο σε σχέση με πολλά θέματα και αυτό με ανάγκασε να ξαναυποβάλω την παρέτησή μου, μια παρέτηση την οποία είχα υποβάλει τις 16 Αυγούστου και δεν έγινε αποδεκτή. Τώρα πια υπέβαλα πάλι την παρέτησή μου. Τώρα, επειδή συμπίπτει με μια καταγγελία, με πληροφορίες, με φήμες για καταγγελία που έχει γίνει εναντίον του προσώπου σας, σχετίζεται η δικιά σας η παρέτηση με αυτή την καταγγελία? Η καταγγελία σχετίζεται με γεγονότα που συνέβησαν πριν από μερικές μέρες. Πρώτο, γιατί έκανα δύο προκαταρκτικές εξετάσεις που παρήγγειλα, τη μία από τις 1 δεκάτου και την άλλη από τις 6 δεκάτου. Και οι δυο εστάλησαν στις 6 δεκάτου. Προκαταρκτική εξέταση για δύο σοβαρά γεγονότα που συνέβησαν. Ένα που οι υπηρεσίες μου, οι διοικητικές υπηρεσίες μου, δεν ενημέρωσαν παρά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουμε γνωμοδότηση και να σταλεί αυτή η γνωμοδότηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ασταλεί, με αποτέλεσμα οι αναπληρωτές διοικητές να καταψηφίσουν το θέμα που αφορούσε αντιδραστήρια για το PCR και να μην έχουμε αντιδραστήρια. Το δεύτερο θέμα αφορούσε μια επιθεώρηση επίσκεψη που έκανα στην αποθήκη του νοσοκομείου, όπου διαπίστωσα ότι βρέθηκαν 10.000 μάσκες FFP3, οι οποίες δεν ήταν δηλωμένες πουθενά, οι οποίες παραγγέλθηκαν το Δεκέμβριο του 20, τιμολογήθηκαν 31 12 του 20 και τις λάβαμε 23 του 21, 6 μήνες μετά, όταν η τιμή είχε πέσει πολύ χαμηλά και δεν καταγράφηκαν πουθενά. Και στην ερώτησή μου, ποιος το ξέραμε αλλά δεν σου το λέγαμε? Είναι δυνατόν να μην ξέρει ο διοικητής τι συμβαίνει στο νοσοκομείο? Και για αυτό το θέμα ζήτησα προκαταρκτική εξέταση, η οποία αναφερόταν εναντίον της διοικητικής διευθύντριας, της διευθύντριας, της υποδιευθύντριας διοικητικού, προϊσταμένης οικονομικού, προϊστάμενο αποδίκης και όλους τους υπεύθυνους. Αυτό πείραξε πάρα πολλούς. Γι' αυτό πιστεύετε ότι σας κατήγγειλαν? Ήταν εκδικητική η καταγγελία, θεωρείτε, μετά από τα γεγονότα που έγιναν εδώ μέσα και εν ώψη του Κουσού, μετά η καταγγελία που έφτασε στον κύριο Βογιατζίδη, ήταν εκδικητική, θεωρείτε, κύριε Κούτρα? Ήταν σαφώς εκδικητική η καταγγελία αυτή απέναντι στο πρόσωπό μου, που δεν έδωσε αφορμή καμία, και από την διευθύντρια υποδιοικητικού και από άλλα 3 άτομα υπογράφεται. Πριν από λίγο έμαθα εγώ ότι αναφέρονται για σεξιστική συμπεριφορά και υποτιμητικό λόγο δικό μου απέναντι στο προσωπικό. Όχι για σεξουαλική παρενόχληση. Για σεξιστική συμπεριφορά και υποτιμητικό λόγο απέναντι στο προσωπικό. Υπήρχε κάποιος καυγάς σας με τα άτομα αυτά, ώστε να φτάσουν στο σημείο να μιλήσουν με αυτόν τον τρόπο? Υπήρχε μια διαρκής παράκληση να μην προχωρήσει η διοικητική, η προκαταρκτική εξέταση, να μην γίνουν οι έγγραφες αναφορές. Αλλά πρέπει σε ένα νοσηλευτικό έντυπο να γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Δεν μπορεί να κάνει καθένα το κεφαλίου. Όχι, εννοώ μήπως στη διάρκεια αυτής της ιστορίας, μήπως τσακωθήκατε, μήπως μαλώσατε, ούτως ώστε να φτάσουν κάποιοι να μιλάνε για σεξιστική συμπεριφορά? Όχι, όχι, δεν υπήρξε κάτι τέτοιο να μαλώσω με κάποιους. Απλά πιστεύω αυτή ήταν η αντίδρασή τους για το γεγονός ότι ζήτησα να γίνει προκαταρκτικές. Ζήτησα να καταθέσω να γράφω στις απόψεις τους γιατί συνέβησαν αυτά τα πράγματα. Τώρα, η ενημέρωση όμως που έχουμε από το Υπουργείο Υγείας είναι ότι σας ζητήθηκε να ότι δεν παραιτηθήκατε μόνο σας, αλλά σας ζητήθηκε να παραιτηθείτε. Εγώ παραιτήθηκα ακόμη μια φορά, μίλησα και με την αναπληρώτρια υπουργό, παραιτήθηκα ακόμη μια φορά χθες το μεσημέρι, το απόγευμα, και σήμερα έστειλα ερμηνευτικά στην κυρία, όταν έμαθα τα γεγονότα, στην αναπληρώτρια υπουργό, τα δύο γεγονότα, τις δύο αποφάσεις, 204 και 205 έγγραφα του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρονται στα γεγονότα αυτά. Τα δύο αντίγραφα που εστάλησαν οι προκαταρκτικές εξετάσεις. Υπήρξε ενδιαφέρον από το Υπουργείο ή από την Υγειονομική Περιφέρεια για τις δικές σας αναφορές που φτάσατε σε επίπεδο προκαταρκτικής εξέτασης? Η Υγειονομική Περιφέρεια δεν με ενημέρωσε καθόλου. Και σήμερα διάβασα ότι ο κύριος Βογιατζίδης έχει λάβει την αναφορά και δεν με έχει ενημερώσει καθόλου. Εγώ την ενημέρωση είχα από το Υπουργείο αυτή, ότι υπάρχει μια καταγγελία 4 ατόμων, 4 γυναικών φαντάζομαι, για σεξιστική συμπεριφορά και υποτιμητικό λόγο
και αύριο πρόβλημα από την ξαδιά. Κύριε, τι θα κάνετε εσείς, πώς θα κινηθείτε? Για να προστατεύσω το όνομά μου, που έχω χτίσει τόσα χρόνια, την οικογένειά μου, θα χρησιμοποιήσω κάθε νόμιμο μέσο, κάθε ένδικο μέσο, για να προστατεύσω εμένα, την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Το ζήτημα είναι ότι με μια τέτοια καταγγελία έρχεται ο Υπουργός και ζητάει την παρέτησή σας. Δηλαδή δεν είναι από την πλευρά του μια κίνηση η οποία είναι πολύ σοβαρή? Δεν γνωρίζω. Σας αδειάζει, σας στεναχωρεί? Δεν γνωρίζω αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρω ότι η συνεργασία μου όλο αυτό το διάστημα ήταν κακή. Με την ΥΠΕ είχα αρνητική εισήγηση, επειδή είχα άποψη, είμαι ακαδημαϊκός, ασχολούμαι με τα κοινά, είμαι πολιτικών και έχω άποψη. Σταθερός πάντα στις γραμμές και στις αρχές μου, στο κόμμα το οποίο κυβερνάει και υπηρετώ 47 συν 7 χρόνια.